Σας. Καλημέρα σας. Γεια σας κύριε Δαβέτα, πώς είστε, τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Έχετε... Εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε ζήσει στο Παρίσι, εσείς εκτός από την ειδικότητά σας δηλαδή και τη ιστορία τέχνη και καθηγή και φιλοσοφία της τέχνης, έχετε ζήσει και στο Παρίσι? Ναι, έχει διδάξει κιόλας, ναι. Ζω στο Παρίσι, είμαι καθηγητής. Α, συγγνώμη, α, είστε στο Παρίσι. Ω, καλά, εντάξει, είστε και βιωματικά δηλαδή μέσα εκεί στην ιστορία αυτή. Βεβαίως, βεβαίως. Και είδα και το όλο το γεγονός, ήμουν αρκετά κοντά. Α, πήγατε κι εσείς, ε? Βέβαια, βέβαια, είδα από κοντά τα πράγματα. Μετακινήθηκα διότι ήταν τόσο σημαντικό το γεγονός που πήρε τέτοια έκταση. Σαν να πάρει ποτέ Ακρόπολη τώρα, τι συζητάτε? Βέβαια. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Εγώ θα έλεγα η Ακρόπολη ή η Αγία Σοφία. Α, ναι, μπράβο. Σοφία, ναι. Η Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία, ναι. Γιατί στην Αγία Σοφία συνδυάζεται και η πολιτική αλλά και η θρησκευτική συνείδηση ενός τόπου. Έχει ένα συμβολισμό δηλαδή ιδιαίτερο για τους Γάλλους. Μα για όλη την ανθρωπότητα έχει. Για τον δυτικό πολιτισμό γενικά. Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Δεν μου λέτε κάτι. Εκεί μέσα τώρα, εσείς που τα ξέρετε, εκτός από την, από την αρχιτεκτονική και την ιστορική αξία, είχε και καλλιτεχνικούς θησαυρούς μέσα μεγάλους. Βεβαίως, καταρχήν είχε τα μοσαϊκά, τα οποία ήταν ανεκτιμήτου αξίας. Ναι. Τα μοσαϊκά ήταν μοσαϊκά τα οποία δεν μπορούσαν. Είχαν γίνει κάτω από ειδικές συνθήκες και με ειδική διαδικασία εκείνης της εποχής, και αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα ξανακάνουμε σήμερα. Δηλαδή θα χρειαστεί ένας άλλος τρόπος, δεν θα είναι τα ίδια πράγματα. Ναι. Μπορεί να ξαναγίνουν, να μοιάζουν, αλλά δεν θα είναι ακριβώς τα ίδια. Αυτά είναι, τα μοσαϊκά και αυτά είναι πτήνος αιώνα δηλαδή, όταν πρωτοφτιάχτηκε η εκκλησία ή όταν ανακαινίστηκε? Όχι, σταδιακά, όταν πρωτοφτιάχτηκε σιγά σιγά, αυτό βάστηκε 110 χρόνια. Μάλιστα. Ξεκίνησε 1163 και μετά από 110 χρόνια ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Στη διάρκεια αυτή έγιναν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Φτείτε ότι έχει μια τεράστια έκταση, 4.800 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Έχει 130 μέτρα μήκος, 48 φάρδους, 35 ύψος και χωράει συνολικά 6.000 ανθρώπους. Ναι. Μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή σε αυτή την αρχιτεκτονική η οποία είναι γοτθική, τι ακριβώς απίθανα πράγματα έχουν γίνει. Καταρχήν το σημαντικότερο απ' όλα είναι η πύλη. Η πύλη αυτή. Η οποία δεν είδε να καταστράφηκε όμως, ή λάθος κάνω? Όχι, έχει υποστεί με μικρή ζημιά, αλλά δεν καταστράφηκε. Είναι αυτό το τεράστιο ρόδακα, ναι, τις δύο κατέρωθεν αυτής πύλης. Ναι. Έτσι, αυτό το οποίο καταστράφηκε είναι πάρα πολλά γλυπτά. Γλυπτά. Ναι, τα οποία γλυπτά είναι, ξέρετε, είχε περισσότερο γλυπτά παρά πίνακες. Ναι. Έχω πάει. Ναι, έχω μπει δύο-τρεις φορές και ναι, θυμάμαι, ας πούμε. Αλλά αλλιώς το φέρνεις, το προσπαθείς τώρα να το φέρεις στο μυαλό σου. Το οποίο γλυπτό, πώς θα το ξαναφτιάξεις όμως? Δύσκολο. Ακόμη και αν γίνει ομοίωμα. Δεν είναι το ίδιο. Γίνει, δεν έχει διότι ξέρετε κάτι, σε αυτά τα 110 χρόνια. Τότε δεν είχαν την λογική της μαζικής παραγωγής. Βέβαια. Της κομφεξιών που λέμε, που έγινε από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά. Γινότανε χεράκι-χεράκι, γλύπτης-γλύπτης, ο καθένας έβαζε την υπογραφούλα του με διάφορα σημάδια, σύμβολα σε κάθε δημιούργημα. Οπότε είχε και το προσωπικό στοιχείο πάρα πολλών χιλιάδων ανθρώπων που συμμετούχαν στη λογική αυτή δημιουργία. Και τρώγανε μια ζωή να φτιάξουν δύο αγάλματα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα σαν και τώρα, ας πούμε, τα βάζει στη γραμμή παραγωγής. Ναι. Το ευχάριστο είναι ότι βρέθηκε αυτός ο κόκορας στο... ναι, που είχε στο κοδομοστάσιο. Το ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο. Α, και το. Αυτό το ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο. Ναι. Σώθηκε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης σώθηκε και της Παναγίας η εικόνα. Ναι. Του Χριστού η εικόνα. Mm-hmm. Αυτό σώθηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Παρ' όλα τα αυτά, η ζημιά η οποία είχε γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πραγματικά πολύ μεγάλη. Όποιος ταξιδεύει, όποιος πηγαίνει τώρα στο εσωτερικό, θα δει τεράστιες φθορές, οι οποίες αναρωτιέται αν μπορούν να ξαναγίνουν. Καταρχήν το ξύλο. Πάρτε το ξύλο. Ναι. Αυτό το ξύλο, το οποίο είχε γίνει. Ένα ξύλο το οποίο είχε γίνει την εποχή που είχαν ολόκληρο δάσος πάρει τότε. Για να στήσουν την εκκλησία. Ναι, ένα ολόκληρο δάσος. Πώς θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται.
Ισχύει δηλαδή αυτό, επειδή έχετε εσείς και το έχετε ψάξει, ισχύει αυτό που λένε ότι πάνω μέχρι την οροφή, δηλαδή πάνω από το θόλο και μέχρι την οροφή υπήρχαν τόσα χίλια κάτι υποστηρίγματα και γι' αυτό εξαπλώθηκε και γρήγορα η φωτιά? Ξύλινε, ρε παιδί μου, ξύλινε. Εντάξει, δύο στοιχεία υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, αυτό ισχύει που λέτε, τα ξύλινα υποστηρίγματα βοηθούν αμέσως την ανάπτυξη. Η ποιότητα του ξύλου, όταν είναι καθαρό, ατόφιο το ξύλο, βοηθάει την ανάφλεξη με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μα τώρα 800 χρόνο ξύλο, ναι, είναι. Αυτό λέει συνδυάστηκε με το μόλυβδο που υπήρχε και έκαναν ένα μείγμα περίεργο. Με την έκρηξη. Με την έκρηξη. Ναι. Αυτό όμως που έχω να σας πω είναι το εξής. Κάτι το οποίο θέλω να μας ανησυχήσει όλους. Η πρώτη ερώτηση που βγήκε από τα χείλη όλων των ανθρώπων ήταν: επρόκειτο για τρομοκρατική πράξη? Δηλαδή, ακόμη και αν αποδειχθεί, γιατί τελική ανακοίνωση ολοκληρωμένη δεν έχει βγει. Ναι. Ακόμη και αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν, στο μυαλό μας. Ναι. Έχει περάσει σαν πρώτο πράγμα ή το ερώτημα εάν ήταν ή όχι τρομοκρατική πράξη. Δηλαδή η τρομοκρατία έχει εν μέρη νικήσει, γιατί μας έχει βάλει το συλλογικό φόβο. Αλήθεια, και μας έχει τραυματίσει το συλλογικό ασυνείδητο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως επ' αυτού τώρα, επί του συγκεκριμένου. Θέλω, ναι, να πω δηλαδή τι μεγάλη ζημιά. Ναι. Και ακριβώς με αφορμή αυτό λέω ότι η απάντηση σε όλους αυτούς τους φόβους είναι η δημιουργία εκ νέου πολιτισμού, η δημιουργία εκ νέου μάχης για τον πολιτισμό, για την παιδεία. Εκεί που υπάρχει ένα τραύμα, αυτό το πράγμα το καλύπτουμε πάλι με αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες είχαν απέναντι στο φόβο για το θάνατο και στο τραύμα, δηλαδή με νέα τέχνη, με νέες πράξεις τέχνης. Mm-hmm. Γι' αυτό και θέλω να καταλήξω, χωρίς να θέλω να αλλάξω τη συζήτηση, ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ναι, είναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Από πολλές πλευρές και από αυτήν. Εγώ σας το λέω γιατί είμαι και υποψήφιος. Βρίσκω την ευκαιρία να σας το πω. Είμαι και υποψήφιος. Α, ναι. Στις ευρωεκλογές. Ναι. Ναι, είναι με την Ένωση Κεντρών, ο κύριος. Αλήθεια. Α, μπράβο. Είμαι υποψήφιος στις ευρωεκλογές και η αιτία που, ενώ δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με την πολιτική, κατέβηκα πάνοντας το ρίσκο σε ένα πιο μικρό κόμμα, είναι αυτό. Δηλαδή, ότι να δοθεί η μάχη μέσα από ανθρώπους του πολιτισμού. Ναι. Και βέβαια τα κόμματα στη Γαλλία έχουν βάλει επικεφαλής ανθρώπους των γραμμάτων. Προσέξτε, κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Εδώ βάζουμε τη showbiz. Ελάτε τώρα. Είναι φοβερό, ακριβώς. Βάζουμε τη showbiz, βάζουμε αθλητές, βάζουμε τέτοια πράγματα. Κάνα ποδοσφαιριστή. Εντάξει, φέτο δεν είναι τόσο πολύ. Οφείλω να πω ότι τα κόμματα σε σχέση με το παρελθόν. Ναι, εντάξει, ναι. Έχει, αλλά λιγότερο από το παρελθόν. Δεν μου λέτε τώρα, για να επανέλθω πάλι. Πείτε μου κάτι. Αυτά τα. Μιλάμε τώρα. Τα σύγχρονα κράτη είναι πλούσια, ρε παιδί μου, σε σχέση με παλιότερα. Έτσι. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Και λέμε πόσα δισεκατομμύρια χρειάζεται. Έχουν μαζέψει 750 εκατομμύρια τώρα και λέει θα φτάσουν το 1 δις, υπολογίζουν και παραπάνω. Και παραπάνω. Και πάλι σου λένε φτάνουνε, δεν φτάνουνε. Πώς, ρε παιδί μου, πριν 800 χρόνια, ας πούμε, τι υπεραξία, τι υπερεργασία υπήρχε, τι απόθεμα υπήρχε για να φτιάχνονται τέτοια πράγματα εκείνες τις εποχές της φτωχολογιάς? Κοιτάξτε να δείτε, είπατε τώρα ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Θα σας απαντήσω γιατί. Τότε είχαν αυτό που λέγαμε το artisanal, δηλαδή την έννοια του τεχνίτη. Τότε υπήρχε συλλογική προσπάθεια από κάθε έναν τεχνίτη, αλλά δεν ήταν μόνο υλικό και εμπορικό το θέμα, ήταν συνειδησιακό, ψυχικό. Όλοι θέλαν να φτιάξουν κάτι εντυπωσιακό, το οποίο να τους έκφραζε θεολογικά, ιστορικά, πολιτικά, εθνικά. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί σήμερα. Σήμερα έχει αντικατασταθεί το artisanal με αυτό που ονομάζουμε ειδικευμένη μαζική παραγωγή της βιομηχανικής επανάστασης. Ναι. Άρα σήμερα για να κάνει κάποιος αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γίνεται μόνο μέσα από μαζική παραγωγή όπου η μηχανή έχει αντικαταστήσει. Καλά, τέρατα κατασκευάζονται. Άμα δεις τον ουρανοξύστη, λες αμάν. Παρά τα αυτά, τίποτα δεν έχει αυτό. Με το χέρι. Προσέξτε, δεν είναι με το χέρι. Είναι, ναι, με τις μηχανές. Ναι, είναι με τις μηχανές. Έχετε δίκιο. Δεν είναι η τέχνη του καθένα. Είναι ένα γενικό σχέδιο από design το οποίο βγαίνει μέσα από μηχανές και αυτό με τις διάφορες τεχνικές τοποθετείται. Γι' αυτό και λέει ο κύριος Δαβέτας ότι και ακόμα και τα μοσαϊκά δεν υπάρχει αυτή η τεχνική αυτή, ναι, για να φτιαχτούν οι ίδια. Ναι, μπορεί να είναι ίδια, αλλά αυτά δεν θα είναι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Κάθε ένας, προσέξτε, κάθε ένας που έφτιαχνε κάτι
εργάτης ή αρχιτέκτονας, έβαζε και τη σφραγίδα. Έβαλε τη σφραγίδα του. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή, άμα δείτε, τα χαρακτηριστικά και το όνομα του καθένα σε αυτές τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπήρχε η προσωπική θυσία στα πλαίσια μιας... Παρά τα αυτά, εγώ επιμένω, κύριε Δαβέτα, ότι επειδή βλέπουμε ότι αυτού του είδους τα αριστουργήματα αρχιτεκτονικά, της τέχνης κτλ., ήταν σε χώρες ή σε πόλεις που υπήρχαν αυτοκρατορίες πίσω τους. Πάλι χρειαζόταν κάποια οικονομική, ας πούμε, άνεση. Και ο Παρθενώνας στην Αθήνα φτιάχτηκε όταν έφτιαξε την Ακμής. Κατάλαβες, ναι, ναι. Βεβαίως. Γιατί σας είπα, υπήρχε η έννοια της προσπάθειας μέσα από αυτό το έργο να φανεί η ισχύς, η θρησκευτική, η εθνική, η ιστορική, ναι, αλλά και η προσωπική. Τώρα έχετε καμιά άποψη εσείς για τα χρόνια, ας πούμε, ναι, που έχει ανοίξει μια συζητησούλα τέτοια, 5 χρόνια, 7 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Για να γίνει αυτό. Ναι, για να τη φτιάξουν. Εγώ μπορεί να πάει από 5 μέχρι 10 χρόνια, γιατί το έχουν βάλει σαν στοίχημα, οι μηχανές είναι πάρα πολύ καλές, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα μέσα στην επόμενη δεκαετία, είναι σίγουρο. Mm. Άλλωστε έχει να κάνει και με στοίχημα. Ναι. Να μπορέσει αυτό να φτιαχτεί για να μπορέσει. Τα πέσουν με τα μούτρα τώρα να το φτιάξουν. Ο Μακρόν και οι άλλοι να δώσουν μια αίσθηση πολιτική σε κάποιο πολιτιστικό θησαυρό. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Καλημέρα, συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Με την ένωση κεντρώνεστε, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημοστές Δαβέτας, καθηγητής ιστορίας και φιλοσοφίας της τέχνης. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.